Θα σας θέλω να πω καταρχήν ένα μεγάλο ευχαριστώ που παρά το ότι είναι δύσκολη ημέρα και για τις δουλειές σας, γιατί ξέρω ότι περισσότεροι σήμερα που είναι καλός ο καιρός γυρίζουν στις ελιές τους και στα χωράφια τους. Ένα μεγάλο ευχαριστώ γιατί είστε εδώ και ξεκινώ για πολύ σύντομο χρόνο θα πω μερικά πράγματα που έχουμε καταγράψει και θέλουμε να πούμε. Και έχουν σχέση όχι μόνο με την Κέφαλο, αλλά γενικά με όλο το νησί, αφού το νησί μας είναι ένα και πρέπει να το βλέπουμε ένα και αδιέρετο. Μια και η ανάπτυξη, Γιώργο, αν θέλεις μπορεί να κάτσεις και από εδώ. Σιγά σιγά. Και αν πούμε ότι βλέπουμε μόνο την Κέφαλο μόνη της ή μόνο την Κο μόνη της ή την Καρδάμενα μόνη της, δεν πρόκειται να πετύχουμε τίποτα. Γιατί όταν ο άλλος λέει ότι ζει στην Κο ή έρχεται στην Κο, δεν εννοεί ότι πάει στην Καρδάμενα ή στην Κέφαλο ή στο Σπεντίο, έρχεται στο νησί της Κο και το νησί είναι ένα. Θέλω επίσης να πω ότι σήμερα είναι μια μέρα ιδιαίτερα σημαντική, αφού για τους μεγαλύτερους που θυμούνται και τους μικρότερους που ακούν ή διαβάζουν. Σήμερα είναι η επέτειος του Πολυτεχνείου, είναι 40 χρόνια από την εξέγερση των φοιτητών στο Πολυτεχνείο και το μήνυμα, νομίζω ότι το μήνυμα του Πολυτεχνείου το τότε εξακολουθεί να είναι και σήμερα πολύ ζωντανό και ισχυρό. Δηλαδή, ο αγώνας των ανθρώπων τότε κατά της Χούντας για ψωμί που σήμερα το στερούνται πολλές οικογένειες στη χώρα και στο νησί μας σιγά σιγά παρά το ότι εδώ ζούμε πολύ καλύτερα από την υπόλοιπη Ελλάδα. Είναι μια απέτηση όχι για ψωμί για να βγάλουμε ένα καρβέλι ψωμί να πάμε, αλλά για μεροκάματο και για την οικονομία των ανθρώπων οι οποίοι περνούν πολύ δύσκολες ώρες. Το ίδιο πράγμα και για την παιδεία μας. Η παιδεία, παρά το ότι τόσα χρόνια προσπαθούμε και θέλουμε να πούμε ότι κάτι φτιάχνουμε και γινόμαστε μια σύγχρονη χώρα, εξακολουθεί να βρίσκεται σε μια κατάσταση που δεν θυμίζει ή δεν είναι ευρωπαϊκή χώρα. Και βέβαια η ελευθερία με όλα αυτά που συμβαίνουν και οι αποφάσεις που λαμβάνονται εκτός Ελλάδος για μας και καθορίζουν τις τύχες τις δικές μας, είναι ακόμα σημαντική, γιατί πολλές από τις ελευθερίες για ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είναι οικονομικά ισχυρός και ανεξάρτητος, δεν μπορεί να νιώθει και ελεύθερος, δεν μπορεί να δημιουργήσει και δεν μπορεί να κάνει και αυτά τα οποία θέλει να κάνει για την οικογένειά του, για τα παιδιά του και τα εγγόνια του. Είναι σημαντική μέρα λοιπόν για τη χώρα αυτή σήμερα, αλλά εμείς εδώ βρεθήκαμε για να μιλήσουμε για αυτά τα οποία ζούμε, για αυτά τα οποία πρέπει να μας ενώνουν όλους και να μην μας χωρίζουν. Δεν υπάρχουν φίλοι, εχθροί ή αντίπαλοι. Μπορεί τις ημέρες των εκλογών να υπάρχουν διαφορετικά παρατάξεις, διαφορετικά ψηφοδέλτια, διαφορετικοί υποψήφοι, αλλά δεν πρέπει να ξεχνούμε ποτέ ότι ζούμε σε ένα νησί, είμαστε μια οικογένεια όλοι, είμαστε ένας λαός και αυτός ο λαός πρέπει να είναι ενωμένος πάντα και στα καλά και στα δύσκολα. Δεν χωρίζει τίποτα αυτόν ο οποίος μπορεί να ψήφισε τη μια ή την άλλη παράταση την επόμενη μέρα των εκλογών, αλλά όλοι μαζί πρέπει να δίνουμε τη μάχη για την ΚΟ και για τους ανθρώπους της. Θέλω λοιπόν να μιλήσουμε, να σας ακούσουμε και να ακούσετε και εμάς αυτά τα λίγα που έχουμε να πούμε. Και είναι η επιλογή αυτή πολύ μακριά από την περίοδο των εκλογών. Οι εκλογές είναι μετά από 7 μήνες, 8 μήνες. Δεν είναι μια προεκλογική περίοδος για να έρθω εγώ ή να έρθουν κάποιοι άλλοι και να σας τάξουμε λαγούς με πετραχίλια, αλλά είναι μια περίοδος πολύ ήρεμη, στην οποία μπορούμε να ακούσουμε και να συμπληρώσουμε και εμείς αυτά τα οποία θέλουμε να προτείνουμε, αλλά και εσείς να μας πείτε τις αγωνίες σας και τα προβλήματά σας. Είναι πολύ σημαντικό να πω ότι από την νομοθεσία και από τον Καλλικράτη, ο οποίος ένωσε τους τρεις δήμους σε ένα, προβλέπεται ότι τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, δύο φορές λέει η νομοθεσία, αλλά τουλάχιστον μια φορά το χρόνο πρέπει να γίνεται μια τέτοια συνέλευση πριν ψηφιστούν τα προγράμματα του Δήμου για να πει το κάθε χωριό και η κάθε κοινότητα και η πόλη βέβαια το τι προβλήματα υπάρχουν και τι πρόγραμμα πρέπει να βάλει ο κάθε Δήμαρχος και η κάθε Δημοτική Αρχή για να κάνει πέντε πράγματα στο νησί. Ο στόχος λοιπόν είναι σήμερα να σας ακούσουμε για να σημειώσουμε, να συμπληρώσουμε
και να διαμορφώσουμε ένα πρόγραμμα το οποίο από το καλοκαίρι του 2014 που θα γίνουν οι εκλογές και μετά να αρχίσει να εφαρμόζεται στη Διονυσία, έτσι ώστε να μην είναι κανείς παραπονεμένος ή να μην μένουν πράγματα πίσω που θα έπρεπε να είχαν προχωρήσει και να είχαν γίνει χθες και προχθές. Προσωπικά θέλω να σας μιλήσω από την καρδιά μου. Ειλικρινά σας λέω ότι η κατάσταση η οποία υπάρχει στο νησί και στο νησί ολόκληρο αλλά και στην Κέφαλο και στα χωριά και στην πόλη, γιατί αυτό που ακούμε ότι δεν υπάρχει η δημοτική αρχή, δεν βλέπουμε το δίπαρχο, δεν, είναι παντού το ίδιο. Και αυτή η κατάσταση προσωπικά εμένα αλλά και όλους μας μας πονά και μας προβληματίζει. Ειδικά για την Κέφαλο οφείλω να σας πω ότι είναι, παρά το ότι η καταγωγή μου είναι από την Καρδάμενα, είναι ένα από τα χωριά, και μάλλον είναι το χωριό που και σαν άνθρωπο και σαν επαγγελματία αλλά και σαν υποψήφιο δήμαρχο με αγάπησε και το αγάπησα και εξακολουθώ να το αγαπώ, και γι' αυτό δεν θα πω τίποτα παραπάνω από αυτά που έχουμε διαπιστώσει και αυτά που μπορούμε να κάνουμε, αυτά που μπορώ να κάνω. Δεν ήρθα να τάξω ή να πούμε λαγούς με πετραχίλια ότι θα κάνουμε, γιατί είναι λογικό να μπει κανείς μας τάμαν κι άλλοι. Και από την ημέρα που μας τάμανε, μετά δεν τους ξανάδαμε ή δεν τους ξανακούσαμε. Αυτά λοιπόν που μπορούμε να κάνουμε θα πούμε, και εγώ επειδή πιστεύω προσωπικά στη δύναμη της Κεφάλου, άσχετα αν την υποτιμούμε ή και ήδη οι κεφαλιανοί πολλές φορές υποτιμούν τη δύναμη της Κεφάλου, να τα ενώσουμε για να παλέψουμε για την Κέφαλο και τον νησί. Είναι μια περίοδος που... Έλα κύριε Γιώργο, εδώ μπροστά. Είναι μια περίοδος που θα έλεγε κανείς ότι είναι δύσκολη και ίσως είναι και μια δικαιολογία για όποιον δεν θέλει να κάνει κάτι να την φέρνει κάθε φορά σαν εύκολη λύση και να πει μα δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα αφού δεν υπάρχουν λεφτά, αφού δεν μας δίνει το κράτος λεφτά, αφού η κατάσταση είναι όπως είναι, τι έρχεσαι και θέλεις να πεις ότι θα κάνεις κάποια πράγματα. Θα σας πω ένα πάρα πολύ απλό πράγμα το οποίο το ζούμε και φαντάζομαι το ζείτε και στην Κέφαλο. Η κάθε κοινότητα θα έπρεπε να είναι ένας μικρός δήμος. Δηλαδή, να μπορεί και έργα να κάνει με δικό της πρόγραμμα και λεφτά να διαχειρίζεται, αλλά και υπηρεσίες να προσφέρει προς τον πολίτη. Και αυτό δυστυχώς δεν συμβαίνει. Είναι αδιανόητο να προτείνει και να προβλέπει ο Καλλικράτης ότι έχουμε τη δυνατότητα σε κάθε κοινότητα να υπάρχει δικός της προϋπολογισμός, δική της υπηρεσία να εξυπηρετεί τον πολίτη αντί να χρειάζεται να κατέβει στην ΚΟΗ ή αν να ταλαιπωρείται μια και δύο και τρεις μέρες για να πάρει ένα χαρτί που χρειάζεται. Δική της υπηρεσία για να έχει την εμπορία και την ευθύνη της καθαριότητας. Δική της υπηρεσία για να κάνει τις μικροπαρεμβάσεις που πρέπει να κάνει. Και όλα αυτά προβλέπονται στην νομοθεσία, όπως επίσης προβλέπεται ότι τα λεφτά που είχε ο πρώην Δήμος Ηρακλειδών στο πρόγραμμά του, ανάλογο ποσοστό πρέπει να παίρνει και σήμερα ο πρώην Δήμος Ηρακλειδών από το πρόγραμμα του ενιαίου και του μεγάλου Δήμου. Το ένα πρόβλημα λοιπόν το οποίο έχουμε διαπιστώσει και φαντάζομαι ότι και εσείς το ζείτε και θέλω την άποψή σας, είναι για το τι επίπεδο έχουν οι υπηρεσίες του Δήμου στην περιοχή. Μπορεί να έχει ένα πλεονέκτημα η Κέφαλος αυτή τη στιγμή, γιατί αριθμητικά έχει περισσότερους υπαλλήλους από ό,τι έχουν αφήσει στις άλλες κοινότητες. Αλλά εδώ, ασυντόνιστα και τυχαία, δεν μπορεί να λειτουργήσει τίποτα. Είναι πολύ σημαντικό να σας πω ότι την επομένη ακριβώς της 1ης Ιανουαρίου, δηλαδή μέσα στις πρώτες 10 μέρες του Γενάρη, ό,τι υπήρχε στα χωριά, έστειλαν φορτηγά και υπαλλήλους, τα πήραν και τα κουβάλισαν αλλού. Με αποτέλεσμα στην πόλη της Κοκάτω, αυτή τη στιγμή, να στιβάζεται κόσμος και να μην έχει καρέκλα να κάτσει και κάθε μέρα να αγοράζουμε καρέκλα σε γραφεία και να υπάρχουν κοινότητες και να μην έχουν προσωπικό. Αυτό δείχνει ένα σημαντικό μειονέκτημα του Δήμου που από πλεονέκτημα που ήταν μετατράπηκε σε μειονέκτημα. Και έτσι αυτό που θέλαμε
να έχουμε την επόμενη μέρα τον Καλλικράτη, δηλαδή κάθε μέρα να είναι καλύτερη από την προηγούμενη, δεν το έχουμε.